Και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας με προβλήματα η Μαρίσια στην αρχή ανακόπτοντας δεν θα φύγει καλά και η Ελιάνα γρήγορα η Μερλίν Μαρκέσα βγαίνει μπροστά στο βήμα της και οδηγεί την υποδρομία. Θέλει να ακολουθήσει η Sweet Praline και από την εσωτερική Σίλκελη πιο έξω υποπίεση και η Penny Wait Ελιάνα Μαρίσια στις δύο τελευταίες θέσεις. Όλα αυτά βεβαίως στο πρώτο τμήμα της διαδρομής και ήδη η Sweet Praline πιάνει την πρωτοπόρο και σχεδόν συγκαλπάζουν τα δύο πρώτα λόγα έχοντας κοντά τους και στην τρίτη θέση τη Σίλκελη. Η Penny Wait επίσης υποπίεση μαζί με την Ελιάνα είναι οι πέντε και ακριβώς πίσω του σε κάποια απόσταση 3-4 μικρών η τελευταία Μαρίσια. Στο σημείο αυτά των 700 μέτρων έχουμε φτάσει με την Μέρλι Μαρκέσα να έχει βάλει το ρυθμό και την Sweet Praline να πιέζει απ' έξω και από την εσωτερική πιο εύκολη η Σίλκελη. Ακόμα πιο πίσω απ' έξω η Penny Wait συνεχώς ο αναβάτησης δουλεύει πάνω της προκειμένου να έχει την επαφή με τις πρώτες και καθώς θα πούμε στη τελική ευθεία θα επιχειρήσει να πλησιάσει τις πρώτες με την Μέρλι Μαρκέσα πλέον να θέλει να ξεφύγει. Η Sweet Praline κατά δυο και από μέσα Σίλκελη και απ' έξω η Penny Wait διεκδικώντας κάτι καλύτερο στα τελευταία μέτρα όλα αυτά καθώς η πρωτοπόρος ξεφεύγει. Μέρλιν Μαρκέσα με μεγάλη διαφορά θέλει να κρατήσει η Sweet Praline τη δεύτερη θέση από την Penny Wait που πλησιάζει μεν αλλά έχει διαφορά και βέβαια και ο αναβάτησης βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο, μένει στην τρίτη θέση. Και στη συνέχεια βέβαια σε κάποια απόσταση η Ελιάνα μπροστά από την Σίλκελη και τελευταία η Μαρίσια. Νούμερο 1, Μέρλι Μαρκέσα. Νούμερο 3, Sweet Praline. Νούμερο 2, Penny Wait. Απόλυτο. 1-3-2 το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, Ελιάνα Σίλκελη Μαρίσια, όπως θερμάτισαν εδώ στην πρώτη υποδρομία. Το μεγάλο φαβορί το επιβεβαιώνει. Οπ. Παραλίγο να σκοντάψει, κοίτατε. Κρατήθηκε ωστόσο. Εδώ δείτε τη διαφορά που έκτισε από την δεύτερη Sweet Praline. Η απουσία, είπαμε, σπρίτες, θα δώσει την ευκαιρία στην πρώτη να κάνει την κούρσα της και για την Sweet Praline ότι θα μπορέσει να είναι πιο κοντά. Προσπάθησε βέβαια και η Penny Wait από νωρίς υποπίεση. Τα μέτρα λίγα. Ναι. Η κούρσα στο πιάτο για τις πρώτες. Συγχαρητήρια. Ήδη βέβαια από την προηγούμενη φορά η Μέρλιν Μαρκέσα είχε τρέξει πολύ δυνατά και σήμερα ήταν πανέτοιμη βέβαια για να κάνει την νίκη της με διαφορά. Σίγουρα σήμερα τρέχαμε με φορά της ηλικίας μας και η φοράδα απέδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και κατάφερε να επικρατήσει με άνεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύλο για τη φοβερή δουλειά που κάνει, τον Γιώργο να επικοινήσει. Τη Σοφία την Αγγελοπούλου, την κτηνίατρο και όλους όσους εργάζονται για τη φοράδα προκειμένου να παρουσιάζεται πάντα σε καλή κατάσταση και να πρωταγωνιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια πολύ καλή κίνηση, ουσιαστικά κεφάλι και τέρμα ήταν. Σε αυτό τη βοήθησε ότι δεν είχε ουσιαστικά και τις αντίπαλές της με σπρίντερ ιδιότητες. Σίγουρα ωφελήθηκε από αυτό, διότι είναι η μοναδική ίσως κλασική σπρίντερ της διαδρομής. Και ενδεχομένως αν ήταν παραπάνω τα μέτρα λόγω των κιλών που είχε στην πλάτη της, να δυσκολευόταν. Αλλά τώρα τα κατάφερε και όλα καλά. Και πάμε παρακάτω. Ωραία, τι βλέπετε παρακάτω δηλαδή. Παρακάτω εντάξει, θα δοκιμάσουμε την τύχη της με τις τριετής φοράδες. Θα έχουμε και μία χάρη γιατί είναι πιο μεγάλη σε ηλικία και να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε στα τρία συμβιέ φοράδες.